Το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλλο όχημα, βγήκε από την πορεία του και καρφώθηκε με φόρα πάνω σε ένα φωτεινό σηματοδότη. Σύμφωνα με τον γνωστό δικηγόρο και μεγαλομέτωχο της Παελάρισσας, χθες το μεσημέρι είχε τελειώσει από ένα δικαστήριο στα Ιωάννινα και κινούνταν με το πολυτελές αυτοκίνητό του μάρκας BMW στο κέντρο της Καλαμπάκας. Κάποια στιγμή όμως, η οδηγός ενός αυτοκινήτου που αποβορευόταν επιχείρησε ξαφνικά να στρίψει με αποτέλεσμα ο ποινικολόγος να εφηνιδιαστεί και να συγκρουστεί με το όχημά της. Στη συνέχεια ο κύριος Κούγιας έκανε δεξιά μανούβρα, όμως βγήκε από τον δρόμο και καρφώθηκε πάνω σε μια κολόνα φωτισμού σηματοδότη η οποία λύγησε από τη σύγκρουση. Ο νομικός μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Καλαμπάκας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε λίγη ώρα αργότερα. Ήταν η τρίτη φορά που ο Αλέξης Κούγιας είχε τύχει βουνό. Τον Ιούλιο του 2008, 10 χιλιόμετρα πριν από τα διόδια των Μαλγάρων στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, έχασε τον έλεγχο της αστραφτερής Porsche Carrera που οδηγούσε εξαιτίας της καταρακτόδους βροχής. Το πανάκριβο αυτοκίνητο έφερε 7 περιστροφές και προσέκρουσε με ταχύτητα πάνω σε μια μπάρα. Το περασμένο Φεβρουάριο, ο κ. Κούγιας κινούνταν στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, όταν σε μια στροφή στο ύψος της Ηλίκης το αυτοκίνητό του ξέφυγε από την πορεία του και σφηνώθηκε κάτω από μια διερχόμενη νταλίκα. Και τότε το όχημά του είχε μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα σιδερικών, αλλά ο ίδιος είχε βγει σώος και πλαβής. Καραβέλ σε συντροφεύει για μια ολόκληρη ζωή.